Coach, καλησπέρα. Είδαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα της ομάδας στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή, η ομάδα μετά από δύο εβδομάδες διακοπή, εμφανίστηκε στο πρώτο επίπεδο πολύ κακή. Είχε το μπλοκάρι του σύστημα και δεν ήταν η φάση. Πώς το εξηγείτε αυτό και πώς γίνεται το άλλο σε ένα μάθημα τόσες φάσεις στο δεύτερο επίπεδο να γνωριστείτε. Θα σα πω ότι η ομάδα σα ήταν ένα παιχνίδι με δύο επίπεδα, με δύο διαφορετικά για την ομάδα μα. Παρόλο που ξεκινήσαμε νομίζω καλά με τη φάση του Σύστο, από εκεί πέρα είχαμε αρκετά προβλήματα όσον αφορά την ανασταλτική μας και ρευνά σαν ομάδα. Μας πίεσε όφη, κάναμε λάθη αρκετά, οπότε ήταν ένα μέχρι το οποίο ήταν κακό για την ομάδα μας. Νομίζω ότι δεύτερο μέχρι την ομάδα μας ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Παίξαμε καλό ποδόσο, δημιουργήσαμε φάση σαν μεταλλογή της μπάλας. Και τη στιγμή που πάντα ψάχνουμε τον κόλλο της οφάρισης, δεχόμαστε κοντά σε ένα παιχνίδι ή ένα δεύτερο για να τον κόλλο. Σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα που δεν μας χαροποιεί, μια ήττα η οποία δεν μας αρέσει καθόλου. Αλλά νομίζω σήμερα, τελειώνοντας το παιχνίδι, θεωρώ ότι το παιχνίδι μας χάθηκε όσον αφορά την εικόνα του πρώτου χρόνου, την αναστατική συμπεριφορά που είχαμε σαν ομάδα και τα εύκολα και ατομικά λάθη κάναμε σήμερα πάρα πολλά. Θεωρείτε ότι στο κομμάτι του δεύτερου μικρόνου, αλλά και στο πέναλτι ατόμου που κάνει ο Μοντογιάννη, υπάρχει πολύ αφέλεια στην ομάδα. Γιατί το δεύτερο γκολ το δέχεται ο Άρης με ένα φάουλ ενώ είναι γυρισμένο ο παίκτη του Όφη στο πλάγιο, η άμυνα δεν λειτουργεί. Υπάρχει σε υπέρμετρο βαθμό αυτή η αν μπορούμε να το πούμε αφέλεια. Αν συμφωνείτε με αυτή τη λέξη. Εγώ απλά θέλω να πω ότι κάναμε λάθη. Είναι μέσα τα φάουλ, είναι αχρίαστα φάουλ, αχρίαστα λάθη. Είναι λάθη όπω οποία. Μας πηγούσαν, τα πληρώνουμε τα λάθη μας, τα ατομικά μας και, και την συνολική συμπεριφορά, την αμυντική συμπεριφορά κατά διαστήματα στο πρώτο μήνυμα. Νομίζω ότι κάναμε τα ατομικά λάθη σε φάσεις τις οποίες και για το επίπεδο μας και για την εμπειρία μας νομίζω ότι πρέπει να το αποφέρουμε. Έχω μια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Ναι, Coach, η ομάδα μετά από 4 αγώνες που νομίζω δεν είναι χειρότερα τον αντίπαλό της, αν ξέρουμε το πρώτο μήνυμα σήμερα. Έχει 5 βαθμούς. Ακολουθεί το Ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Βικελίδη και στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσει αυτά τα Ντέρμπι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι θέμα τι πιστεύω εγώ. Δεν είμαστε δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι στα παιχνίδια. Όπως είπατε και εσείς, στα 4 παιχνίδια είχαμε ένα κακό ημίχρονο. Είναι καλή ομάδα, έχει πολλά πράγματα να δώσει. Μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα σε πολλά πράγματα. Αλλά τα Ντέρμπι είναι διαφορετικά παιχνίδια και πρέπει να ετοιμαστούμε αρχίζει η νομέα σε πάω για τα παιχνίδια τα αρχίζει η νομέα του Ολυμπιακού ότι είναι το Σάββατο. Άλλη ερώτηση, εγώ τώρα... Ας μας πει όμως το μεταγνώτησμα. Μπορείς καλύτερα, επειδή όντως η εικόνα του Άρη είναι διαφορετική από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρείτε ότι η εικόνα του Άρη στο πρώτο ημίχρονο είναι αποτέλεσμα έλλειψης πνευματικής ετοιμότητας, γιατί υπήρχε ένα κλίμα ότι ο Άρης είναι το μεγάλο φαβορί για το μάτς με τον Όφη, ότι λίγο πολύ θα κερδίσει. Θεωρείτε ότι αυτό επηρέασε ο περίγυρος την ομάδα. Δεν είμαστε να πιστεύουμε ότι μόνο με το αν είμαστε φαβοροί με τη φανέλα να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα σε εμάς. Ποτέ δεν μπαίνουμε σε τέτοια παιχνίδια ότι είμαστε φαβοροί και θα κερδίσουμε μόνο με τη φανέλα. Δεν είναι έτσι. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία στην ομάδα μας. Coach, υπάρχει μια γενικότερη προσοχή μόνο σήμερα, γενικά. Με τον προπονητή τον Άκη Μάτζιο και τα λοιπά, τα λιγότερα λέγανε πιο αμυντικογενής η ομάδα. Τώρα έχει μια πιο επιθετική. Ναι, έχει πολύ πιο αμυντικογενής είναι η ομάδα σε όλες τις εκφάσεις του παιχνιδιού. Θεωρείτε καταρχήν ότι δίκαια γίνεται αυτή η κουβέντα ή ότι πρέπει να μπει στην ομάδα ένα κλασικό εξάριο, ζούριο, οποιοδήποτε άλλο θα επιλέξετε εσείς. Εντάξει, δεν είναι παράδοξο αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε. Ψάχνουμε και να πούμε την ισορροπία μας. Είναι κάποια αρκετά παιδιά νέα, ειδικά στον άξονα, ψάχνουν να βρουν την ισορροπία μας για να μπορούμε να έχουμε πιο σταθερή εικόνα όσον αφορά και την επιθετική μας συμπεριφορά αλλά και την άμυνα μας. Έχουμε ερώτηση. Στο συντάξει. Ευχαριστούμε.